Ένα άγριο έγκλημα συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου με θύμα ένα 64χρονο άνδρα, κάτοικο αρχοντικής του Δήμου Λαπαίων, που βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός μέσα σε μία λίμνη αίματος στο χωράφι του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα του. Ήταν κρυμμένος πίσω από τους θάμνους και, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, η πρώτη σφαίρα βρήκε στην πόρτα του αυτοκινήτου του, ενώ ακολούθησαν πολλοί πυροβολισμοί, με τον 64χρονο να πέφτει τελικά νεκρός λίγα μέτρα παρακάτω από το αυτοκίνητό του. Λίγο μετά τις 11 το πρωί εντοπίστηκε νεκρός ο 64χρονος άνδρας σε ερημική αγροτική τοποθεσία στα όρια της Επισκοπής και της Αρχοντικής του Δήμου Λαπαίων. Τραύματα που έφερε στο κεφάλι, τον θώρακα και την κοιλιακή χώρα ήταν θανατηφόρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα όχι μόνο δέχτηκε καταιγισμό πυροβολισμών, αλλά και χτυπήματα από πέτρες. Ένας διερχόμενος κτηνοτρόφος εντόπισε τον άνδρα και ειδοποίησε την αστυνομία, που περικύκλωσε αμέσως την περιοχή, ενώ στο σημείο έφτασε και ο ιατροδικαστής Χανίων Σταμάτης Μπελιβάνης, όπου έκανε αυτοψία στο χώρο και στη συνέχεια την νεκροψία νεκροτομή. Αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου ερευνούν προσεκτικά την υπόθεση, προκειμένου να βρουν την άκρη του νήματος και να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών που αφαίρεσαν τη ζωή του 64χρονου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, με τις έρευνες των αξιωματικών να είναι εξονυχιστικές.